Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε την Ομοσπονδιακή Τεχνικό της Εθνικής μας Ομάδας, την κυρία Φρόσο Δρακάκη, έτσι να δούμε πώς πήγε αυτή η διοργάνωση. Κυρία Δρακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Πολλά συγχαρητήρια για τη σπουδαία δουλειά που κάνετε στην Εθνική Ομάδα και για την κατάκτηση αυτού του χάλκινου μεταλλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κρήτη και το Ηράκλειο που φιλοξένησε τη διοργάνωση. Να είστε καλά. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, από το γεγονός ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών εξακολουθεί να βρίσκεται στην ελίτ του παγκοσμίου στερεώματος. Κατάφερε να βρεθεί για μία ακόμη φορά στο βάθρο, κατακτώντας αυτό το χάλκινο μετάλλιο μετά τη νίκη της στο μικρό τελικό επί της Ιταλίας με 45-53. Πείτε μας δύο λόγια έτσι για αυτή την επιτυχία, την περιμένατε? Είχαμε βάλει στόχο την τετράδα και από εκεί και πέρα όποιο αποτέλεσμα ερχόταν θα ήταν για μας μεγάλη επιτυχία. Δουλέψαμε πάρα πολύ όλο το τελευταίο δίμηνο. Οι προπονήσεις ήταν πολύ σκληρές. Η αλήθεια είναι ότι κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια τα κορίτσια και το αποτέλεσμα τις δικαίωσε. Mm-hmm. Και τις αθλήτριες και εσάς και όλο το staff βέβαια της Εθνικής Ομάδας. Πάντως από τη στιγμή που καταφέρατε και μπήκατε σε αυτή την τροχιά των μεταλλίων, θα λέγαμε ότι φαινόταν σχεδόν βέβαια ότι δεν θα αφήνατε αυτή την ευκαιρία εντός έδρας να πάει χαμένη. Δείξατε πάθος, δείξατε αποφασιστικότητα και τελικά τα καταφέρατε. Ναι, οι αθλήτριες έχουν ένα δικό τους τρόπο να μεταμορφώνονται όταν έρχονται σε αυτή την εθνική ομάδα. Ξέρουν πολύ καλά τι χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια. Έχουν αυτό το μέταλλο του νικητή. Και φυσικά, επειδή αναφερθήκατε στο staff, η συνεργάτης μου, η Μάρθα Αργυρίου, έχει υπάρξει και τα προηγούμενα χρόνια στις μεγάλες επιτυχίες και ήταν πολύ μεγάλη και η δική της συμβολή σε πολλά επίπεδα. Αυτή η ομάδα έχει αυτό το πνεύμα του ότι δεν τα παρατάει και ξέρει τι χρειάζεται και πότε πρέπει να παίξει και με ποιο τρόπο πρέπει να αγωνιστεί προκειμένου να πάρει τις νίκες. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ομάδα και αυτό αποτυπώθηκε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να μου πείτε ωστόσο αν σας άφησε έτσι μια πικρία το γεγονός ότι βρεθήκατε μία ανάσα από τον τελικό. Χάσατε στον πόντο από την Ουκρανία 55-54. Θα μπορούσατε έτσι να βρεθείτε και ένα ή και δύο, γιατί όχι, σκαλοπάτια παραπάνω. Εντάξει, πάντα στοχεύεις για το καλύτερο. Mm-hmm. Η αλήθεια όμως είναι ότι τουλάχιστον αλλάξαμε πράγματα σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική και συγγνώμη γιατί υπάρχουν εδώ συνάδελφοι που εύχονται για την ομάδα. Όταν στην πρώτη αγωνιστική το αποτέλεσμα ήταν στους μείον 25 πόντους, είδαμε τι δεν κάναμε σωστά και τα αλλάξαμε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο κέρδος για την ομάδα. Και καταφέραμε να κοιτάξουμε στα μάτια την Ουκρανία, η οποία είναι, είδατε, έφτασε στον τελικό μέχρι ένα σημείο κόντραρε και την Αμερική. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη φάση στους ομίλους είχε κερδίσει και την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δείχνει και τη δυναμική της. Πολύ σωστά. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο γενικότερα για το επίπεδο της διοργάνωσης. Όπως είπατε, τελικό πήγε Αμερική-Ουκρανία. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με τη νίκη της με 88-62. Γενικότερα, πώς ήταν η διοργάνωση αγωνιστικό επίπεδο? Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι ομάδες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Το επίπεδο έχει αλλάξει, έχει ανέβει. Επομένως, γι' αυτό λέω ότι ο πρώτος στόχος αυτής της ομάδας της δικής μας ήταν να μπει τετράδα. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία 10 χρόνια έχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι ακριβώς βρίσκεται 10 χρόνια σε αυτό το επίπεδο συνεπάγεται και την ανάγκη για μια ανανέωση ηλικιακά κυρίως. Οπότε ήταν για μας, ξαναλέω, μεγάλη επιτυχία όλο αυτό. Επίσης, το γεγονός ότι οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες της τετράδας ήταν από τον όμιλό μας, ακόμα και αυτό δείχνει κάτι. Ήσασταν σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, ομολογουμένως το είχατε πει εξ αρχής αυτό. Ακριβώς. Και
και παρόλα αυτά ανταποκριθήκατε πολύ ικανοποιητικά. Να πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, γιατί δυστυχώς δεν έχει έτσι αναδειχθεί όσο θα έπρεπε η όλη προσπάθεια των εθνικών μας ομάδων μπάσκετ και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών. Αυτό να πούμε ότι ήταν το τρίτο χάλκινο μετάλλιο για την εθνική ομάδα σε παγκόσμιο, μετά το 2002, το 2007. Έχει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο το 2019, δύο τέταρτες θέσεις, το 11 και το 15. Να πούμε ότι η Εθνική Γυναικών το 2017 πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κοφών, ενώ το 2016 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό δείχνει βέβαια ότι πρόκειται για μια ομάδα που έχει έτσι καταγράψει μια σπουδαία πορεία σε διεθνές επίπεδο και πραγματικά αξίζουν τα εύσημα πρωτίστως αυτές τις αθλήτριες και στη συνέχεια βέβαια σε όλους τους ανθρώπους που τις έχουν πλαισιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όσο σπουδαίες είναι οι επιτυχίες της ομάδας, άλλο τόσο και σπουδαιότερες είναι οι αθλήτριες και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνουν τόσα χρόνια αυτή την ομάδα. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που αναδεικνύετε και εσείς την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτά τα κορίτσια, όπως είναι σημαντικό να μαθευτεί στον κόσμο άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, είτε είναι κοφά είτε βαρύκο άτομα και αθλούνται, ασχολούνται με το μπάσκετ, θα θέλαμε να έρθουν κοντά στην ομάδα. Δεν ξέρω αν... Α, ωραία. Ναι. Να επαναλάβω. Ναι, ναι, αν θέλετε αυτό το τελευταίο από εκεί που κάνετε μία πρόσκληση προκειμένου να έρθουν άτομα στην ομάδα. Ναι, γιατί ξέρετε, και γι' αυτό σας ευχαρίστησα που το αναδεικνύετε, ο πολύς ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Mm-hmm. Υπάρχουν προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί κάποιος αθλητής του μπάσκετ, βαρύκος είτε κοφός, να έρθει να δοκιμαστεί και ενδεχομένως να γίνει και μέλος αυτής της ομάδας. Οπότε όσο περισσότερο το ανοίξουμε αυτό, τόσο περισσότερα άτομα θα έρθουν. Χρειάζεται στελέχωση, θέλουμε να έχουμε μια συνέχεια για να μπορέσουμε και στο μέλλον να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο και να συνεχίσουμε και τις επιτυχίες. Έχετε απόλυτο δίκιο και κάνετε πολύ καλά που το λέτε. Θέλω έτσι να μου πείτε λίγο για αυτό το δυναμικό, για αυτή την ομάδα, για τη σχέση που έχετε αναπτύξει με αυτά τα κορίτσια, γιατί εσείς είστε σχετικά καινούρια, θα λέγαμε, στην ομάδα. Είμαι απολύτως καινούρια στην ομάδα. Το τρέχον έτος ανέλαβα. Με βοήθησε πάρα πολύ να εγκληματιστώ η συνεργάτης μου, η Μάρθια Αργυρίου, που όπως σας είπα ήταν συνεργάτης και τα προηγούμενα χρόνια. Η ίδια γνωρίζει και την νοηματική, επομένως ανάμεσα και την μετάφραση, αλλά βοήθησε στο να εγκληματιστώ και εγώ γρήγορα, βοήθησε περισσότερο στο δέσιμο αυτό με τα κορίτσια. Να πω όμως ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αν δεν ζήσει κάποιος την ομάδα αυτή από μέσα, δεν μπορεί να καταλάβει, όσο ωραία λόγια και να χρησιμοποιήσω εγώ, τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό το γκρουπ ανθρώπων, πόσο πραγματικά δυνατές είναι, πόσο δεν τα παρατάνε ποτέ, πόσο δεμένες είναι μεταξύ τους και πόσο πολύ περιμένουν τη στιγμή του χρόνου που θα τις φέρει όλες μαζί να αγωνίζονται για το εθνόσημο και να παλεύουν για το καλύτερο δυνατό. Επειδή εσείς έχετε εμπειρία έτσι από προπονητικούς πάγκους, θα λέγαμε, φαντάζομαι ότι έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η σχέση που έχετε αναπτύξει με αυτά τα κορίτσια εξαιτίας και της έλλειψης ακοής. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, φαντάζομαι, και για σας όλο αυτό που βιώνετε μέσα από αυτή την ομάδα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά επίσης ακριβώς το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι δεν ακούν, τις κάνει να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένες, πιο προσεκτικές. Είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα από τις άλλες, από την άποψη ότι κάνουν ακριβώς αυτό που τους λες. Απόλυτα πειθαρχημένες, λοιπόν. Απόλυτα πειθαρχημένες, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να κρίνουν τίποτα. Ό,τι τους λέγαμε, το κάνανε κατά γράμμα. Οπότε είναι και για σας προπονητικά μια επιπρόσθετη πολύτιμη εμπειρία όλο αυτό που βιώνετε με την Εθνική Ομάδα Κοφών.
Εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό το διάστημα, γιατί το νιώθω πολύ έντονα. Μπορεί να έδωσα κάτι λίγο στα κορίτσια, αλλά μου το επέστρεψαν πολλαπλάσια. Δηλαδή, αν από τη στιγμή που πήραν σεβασμό, αγάπη και ενδιαφέρον, αυτό που μας επέστρεψαν ήταν ασύγκριτο. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιες θα είναι πολύ ενθουσιασμένες με αυτό που πέτυχαν εδώ στο Ηράκλειο. Σίγουρα θα υπάρχει ικανοποίηση. Τις είδαμε και μετά το τέλος του μικρού τελικού. Έτσι ήταν ιδιαίτερα εκφραστικές τα συναισθήματά τους ως προς αυτό που βίωσαν εδώ. Έτσι είναι και βέβαια ίσως έπαιξε και σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι γινόταν στη χώρα μας. Mm-hmm. Άρα είχαμε και ένα κίνητρο παραπάνω. Πολύ σωστά. Θέλω να μου πείτε και οργανωτικά πώς είδατε το τουρνουά εδώ στο Ηράκλειο. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να βλέπουμε περισσότερο κόσμο στις κερκίδες. Ίσως έχει να κάνει και με αυτό που είπα πριν, ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει για την πολύ σπουδαία δράση αυτών των εθνικών ομάδων. Οργανωτικά, ωστόσο, πώς ήταν το τουρνουά? Οργανωτικά ήταν άρτιο. Όλοι εκεί οι παράγοντες βοήθησαν να γίνει ακριβώς ό,τι έπρεπε. Νομίζω ότι αυτό που άκουγα και από τα κορίτσια σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις από άλλες χώρες, πραγματικά έγιναν άλματα. Ίσως το κομμάτι της επικοινωνίας να μπορούσαν να είχαν γίνει και άλλες ενέργειες. Mm-hmm. Ενδεχομένως να μπορούσαμε να καλέσουμε σχολεία, κατασκηνώσεις, κάμπ, να φέρουμε και τα πιο νεαρά άτομα κοντά σε αυτόν τον κόσμο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βήμα-βήμα, ωστόσο, γιατί σίγουρα αυτή η ομάδα, αυτές οι ομάδες, γιατί θα μιλήσω και για τους άνδρες, αξίζουν τη στήριξη όλων μας, ο καθένας από την πλευρά του και όπως μπορεί. Θέλω να μου κάνετε έτσι στο τέλος και μια αναφορά στην εθνική ομάδα των ανδρών, που επίσης έκανε μια σημαντική προσπάθεια. Δεν κατάφερε στις λεπτομέρειες να μπει σε τροχιά μεταλλίων. Κατέκτησε την πέμπτη θέση σε αυτό το τουρνουά με την νίκη της επί της Βενεζουέλας το περασμένο Σάββατο στα 2. Και πώς είδατε το συγκρότημα των ανδρών? Σας ευχαριστώ που με ρωτάτε, γιατί ήθελα να κάνω και εγώ την αναφορά. Ό,τι λέω για τα κορίτσια ισχύει και για τους άντρες. Επειδή μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο, επειδή μιλούσαμε καθημερινά, το κλίμα ήταν εξαιρετικό και ανάμεσα στους κύκλους της αντρικής ομάδας. Οι προπονητές της αντρικής ομάδας είναι και εξαιρετικοί συνάδελφοι, αλλά μπορώ να πω και ακόμα πιο καλοί άνθρωποι. Όντως θα μπορούσαν να είχαν ίσως μια καλύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι όπως και εμείς, έτσι όλοι μαθαίνουμε από κάποια πράγματα που μπορεί να μην έχουμε κάνει καλά ή ακόμα και σε επίπεδο ψυχολογίας, γιατί ενδεχομένως εκείνα κόστησε στους άντρες, γιατί η ομάδα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Ξαναλέω, έχει εξαιρετικό τεχνικό επιτελείο και είχε και πολύ ποιοτικές προσθήκες φέτος. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα χρησιμοποιούν και εκείνοι ως ένα εφόδιο και εμπειρία, έτσι, για τη συνέχεια. Ναι, για να πάνε τις επόμενες χρονιές καλύτερα. Mm-hmm. Είμαστε σίγουροι ότι περιμένουμε πολλά πράγματα και από τις δύο εθνικές ομάδες μας. Επόμενος στόχος, για να κλείσουμε με αυτό, για την εθνική ομάδα των γυναικών. Τώρα ακολουθεί το πανευρωπαϊκό το ερχόμενο καλοκαίρι του 24 στην Ισπανία. Οπότε θα δούμε πού βρισκόμαστε και θα κάνουμε και εκεί το καλύτερο δυνατό. Να σας το ευχηθούμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι, κυρία Δρακάκη, να είστε καλά κι εσείς και όλη η εθνική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίσατε. Εγώ σας ευχαριστώ που δίνετε βήμα μέσω εμού να μιλήσω για αυτά τα παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας.